Γεια σας! Καλώς ορίσατε σε ένα νέο βίντεο από το κανάλι «Παίξτε μαζί μου παιχνίδια για παιδιά». Σήμερα θα ασχοληθούμε με το αυγό που είχαμε δει σε ένα προηγούμενο βίντεο από τα Hatchimal Surprise. Εδώ έχω και το φυλάδιο με τις οδηγίες και θα δούμε λοιπόν αυτό το αυγό πώς τελικά αντιδράει και αν θα βγουν από μέσα τα μικρά ζωάκια που κρύβει. Πρέπει να βγάλουμε αυτά εδώ για να ξεκινήσουμε. Δεν βλέπω τίποτα να γίνεται, ούτε να αλλάζει κάποιο χρώμα. Εάν τα χτυπήσουμε έτσι, λέει ότι μπορεί να μας δώσουν έτσι κάποιο σημάδι, αλλά δεν βλέπω κάτι. Βλέπετε εσείς κάτι? Έτσι, αν τα χαϊδέψουμε, τίποτα, καμία αντίδραση. Μόνα τους, λέει, θα βγουν από το αυγό. Μέχρι στιγμής κοιμούνται τα αγαπημένα μας ζωάκια. Δεν έχω καμία ιδέα πώς λειτουργεί αυτό το αυγό ή τι ακριβώς θέλει να κάνω. Εδώ λέει ότι θα χρειαστούν κάποιες ημέρες για να περάσουν από αυτές εδώ τις φάσεις και το αυγό θα αλλάζει σταδιακά κάποια χρώματα. Εδώ νομίζω ότι είμαστε, όπως λέει και εδώ, στην τελευταία φάση για να βγουν. Και όταν θα αρχίσουν να μεγαλώνουν, θα βγουν μέσα από το αυγό. Θα πρέπει φυσικά να τα γνωρίσετε, έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για να δούμε λοιπόν. Οπ, κάτι γίνεται εδώ. Έχει αρχίσει και σπάει το αυγό, όπως μπορείτε να δείτε. Μόνο τους αρχίσουν να σπάνε. Θέλει αρκετή υπομονή φυσικά για να βγουν από μέσα, αλλά κάτι θα γίνει, δεν μπορεί. Τώρα το κάνω λίγο πιο γρήγορα γιατί δεν μπορώ να περιμένω. Δοκιμάζω διάφορους τρόπους από ό,τι μπορείτε να δείτε. Με τίποτα δεν αντιδρούν. Μα τι συμβαίνει πια με αυτά εδώ τα ζωάκια? Δεν θέλουν να βγουν μέσα από το αυγό τους? Ξυπνήστε! Δεν τους ξυπνάει τίποτα. Μήπως να τους βάλω μια πολύ ωραία περούκα? Τι λέτε κι εσείς, πώς σας φαίνονται?
και να ζωγραφίσω εδώ ένα πρόσωπο. Μήπως αυτό λέτε να τους θυμώσει και τελικά να βγουν από το αυγό? Εντάξει, δεν είναι πολύ αστεία αυτή η φάτσα? Και εγώ νομίζω ότι είναι. Τίποτα, δεν τους απασχολεί τίποτα. Τι να τα ζωγραφίζω, τι να τα κάνω διάφορους θορύβους, τίποτα. Οπ, να το... Οχ, κάτι βγαίνει από εκεί. Βρε μικρούλι, περούκα ήθελες? Δείτε πως βγαίνει σταδιακά. Το κουνάω ακόμα έτσι πιο πολύ για να ανοίξει. Το πρώτο λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει αρχίσει και βγαίνει. Να τα φαίνονται και τα ματάκια του. Και πρέπει να περιμένουμε να βγει και το δεύτερο. Αυτό αρχίζει και αντιδράει. Γεια σου, μικρέ. Ευγένεια ακόμα. Αρχίζει και κουνιέται. Εντάξει, είναι αρκετά περίεργο όλο αυτό που γίνεται. Ας το βγάλω καλύτερα από εδώ. Ο πρώτος μας φίλος και μας λέει εδώ ότι τα μάτια του είναι μπλε. Όταν τα μάτια του είναι μπλε σημαίνει ότι κρυώνει. Κουνιέται και το κεφάλι του έτσι όπως μπορείτε να δείτε. Και εδώ μέσα κρύβεται και ο άλλος του, η μικρή του αδερφούλα. Γεια σου και σένα μικρή. Μια ωραία φατσούλα σε ροζ χρώμα. Βγήκε και αυτή από το αυγό. Οπότε λοιπόν τα έχουμε εδώ τα μικρά μας μαζί. Βλέπετε είναι ακόμα μωρά, έχουν μπλε μάτια που σημαίνει ότι κρυώνουν. Ναι, αυτό μου λέει.
οπότε πρέπει να τα βάλουμε να καθίσουν έτσι. Τώρα βλέπετε ότι άλλαξαν τα μάτια τους και έχουν ένα διαφορετικό χρώμα. Είναι κίτρινα. Και τα φτερά τους κουνιούνται από ό,τι μπορώ να δω. Οπ. Και το κεφάλι, πολύ περίεργο. Το μόβ νομίζω στα μάτια σημαίνει ότι πεινάνε, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Ή θέλουν λίγο να τα χαϊδέψεις. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν αυτά τα ζωάκια Hatchimals. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω να άρεσε και σε εσάς. Το βρήκα αρκετά διασκεδαστικό και ιδιαίτερο φυσικά. Λειτουργούν με μπαταρίες, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, μπορείτε να πατήσετε απλά μου αρέσει. Μπορείτε επίσης να μας αφήσετε από κάτω στα σχόλια εάν έχετε κάποιο τέτοιο ζωάκι Hatchimal στην κατοχή σας. Και μπορείτε επίσης να μας αφήσετε ποιο από αυτά τα δύο είναι το αγαπημένο σας. Πατήστε λοιπόν μου αρέσει, αφήστε μας το σχόλιο σας και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας. Θα τα πούμε σύντομα με ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε σας χαιρετώ. Γεια σας!